των ακριτήριο Πειραιά οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί τα 13 μέλη του πληρώματος Σταλαμίγου, από την οποία εκτιμάται ότι εκτοξεύτηκαν τα πυροτεχνήματα το βράδυ της Παρασκευής ανοιχτά της Ύδρας, με αποτέλεσμα να προκληθεί η πυρκαγιά στον Ευκοδάσο του Αγίου Νικολάου. Λίγο μετά τις 8 το πρωί, λοιπόν, οι 13 συλληφθέντες πέρασαν την πόρτα του ανακριτικού γραφείου για δεύτερη φορά, από όπου την Κυριακή θυμίζουμε ότι είχαν ζητήσει τη χαλάβη προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την απολογία τους για σήμερα. Σε βάρος του εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο, ενώ και οι 13 αρνούνται όλοι τους κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν καμία εμπλοκή με τη ρήψη των βεγγαλικών από την οποία προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά. Να πούμε ωστόσο ότι περίπου 15 επιβάτες Σταλαμιγού, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς είναι υπήκοοι Καζακστάν, σύμφωνα με πληροφορίες έφυγαν από τη χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, αφού λοιπόν κάθισαν την κατάθεσή τους στα κλιμάκια της πυροβεστικής. Συνέχεια λοιπόν φαίνονται να έχουν φύγει από τη χώρα, ενώ να πούμε ότι έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο στην πλειοκτήτρια εταιρεία της Σταλαμιγού και φυσικά το σκάφος έχει κατασχεθεί και παραμένει στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά.